Το νέο σλόγγαν τη εκπομπή σα λένε Πάω 24 γιατί 12 και 24. Σε 5 δευτερόλεπτα με το ρολόι που έχω εδώ θα έχουμε πει 12 και 24. Έτσι είναι, δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Εδώ είμαστε. Πάω 24. Το εναλλακτικό Πάω 24 όπω συνηθίζεται το καλοκαίρι. Με την ομάδα να έχει αναχωρήσει νωρί το πρωί με αρχικό προορισμό τον Ντίσσελντορφ και με τελικό την Ολλανδία και το Φένλο για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί μαζί με την ομάδα, όπως πάντα, και ο Σταύρος Κόλκας και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, το ΠΑΟ 24 μεταφέρεται, να το πω έτσι εισαγωγικά, για τις επόμενες. Είναι και η Μπούντο, δρόμο, πόσες μέρες είναι. 10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, είναι το πρώτο στάδιο. Έρχεται η Μπούντο να μας πει πόσες μέρες είναι. Γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και εδώ με Ελένη Μπούντου και Νίκο Μοσκοβίδη πίσω από το μικρόφωνο θα πάμε μέχρι και τις 2. Η αλήθεια είναι ότι η μέρα έχει αρκετά. Πες μια καλημέρα στο λαό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς καλησπέρα τέλος πάντων. Καλησπέρα, γιατί ναι, σωστά. Είναι περασμένες 12. Πώς αισθάνεσαι που θα βγάλουμε άλλη μία προετοιμασία. Δεν έτσι... μου τα λέτε καλά φέτος. Καταρχάς την έχετε σπάσει τα 2. Δηλαδή, και ξέρεις πολύ καλά, το σπαστό ωράριο είναι πιο εκνευριστικό από το άλλο. Που είναι συνεχόμενο. Το άλλο μπορεί το συνεχόμενο να κρατάει παραπάνω, αλλά όταν το σπάνε στη μέση έχει λίγο ένα ζήτημα. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε στις επάλξεις. Θα μεταφέρουμε φυσικά μέσω του Σταύρου και του Δημήτρη ό,τι υπάρχει από την προετοιμασία τις επόμενες ημέρες. Με τα φιλικά, με τις μεταγραφές που είναι να πάνε εκεί. Τι ωραία περίοδος είναι αυτή, έτσι, που είναι στην προετοιμασία, ναι. Που νιώθεις ότι χτίζεις κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ ωραίο. Κάθε προετοιμασία ξεκινάει. Με πίστη και αισιοδοξία. Ξεκινάει λίγο νωρίς. Θα μου πεις έχει το παιχνίδι. Κοίταξε, είχαν και τις περισσότερες ημέρες άδειας φέτος το καλοκαίρι, βέβαια. Έκαναν διακοπές χορταστικές. Η αλήθεια είναι δεν είχε play-off. Τελείωσε η σεζόν έτσι όπως έπρεπε να τελειώσει, ενώ χρονικά βάσει δεδομένων. Γιατί κάνουν, πότε μαζεύονται εσύ. Η ΑΕΚ, πότε μαζεύεται. Και το Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, ξεκίνησε αργομετρικά. Η ΑΕΚ αργεί λίγο ακόμη. Η ΑΕΚ μπαίνει πιο μετά. Ναι, μπαίνει λίγο πιο μετά λόγω Ευρώπης. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι 2 εβδομάδες μετά τον ΠΑΟΚ περίπου. Τρίτο προκριματικό. Ναι. Μια εβδομάδα μετά. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά και αυτοί ετοιμάζουν βαλίτσες για να ετοιμαστούν. Μάλιστα. Οπότε και τυπικά τα κεφάλια μέσα δηλαδή από σήμερα και με την προετοιμασία. Είναι, είναι η έκφραση που συχαίνομαι, η αλήθεια. Μα είναι η αλήθεια όμως. Μου θυμίζει σχολείο είναι ότι τα κεφάλια μέσα. Ναι. Είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Μεταγραφές έχουμε. Μεταγραφές έχουμε. Που ανακοινώθηκαν μεταγραφές που είναι να γίνουν. Έτσι. Έχουμε αποστολές που έχουν, αποστολή που έχει πάει στην Ολλανδία. Γενικά έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε για την χθεσινή ημέρα τι έγινε με Ζαμπά. Τον περιμέναμε χθες. Ανακοινώθηκε 9 η ώρα το πρωί. Συμβαίνουν και αυτά. Έχουμε ανανέωση συνεργασίας στα Μπουζούκια. Έχουμε ανακοίνωση μεταγραφής 9 η ώρα το πρωί. Σωστά. Τι άλλο έχουμε. Πολλά, πολλά. Έχουμε πολλά που μπορούμε να θυμόμαστε και να λέμε. Το θετικό με το Ζαμπά είναι ότι δεν τράβηξε λίγο παραπάνω. Γιατί να σου πω την αλήθεια, εγώ όταν είδα την ενημέρωση ότι δεν θα γίνει ανακοίνωση σήμερα. Περίμενε ότι θα πάει από μέρα σε μέρα. Κατάλαβα. Και πιστεύω ότι αν δεν ήταν η Ολλανδία, μπορεί και να το πηγαίναμε σε κάποιες τρεις μέρες. Από Δευτέρα και βλέπουμε. Κοίταξε, όχι, έπρεπε να ετοιμάσει και ο ίδιος τα πράγματά του. Ναι, okay. Για να βρεθεί στην Ολλανδία. Οπότε έπρεπε και η ανακοίνωση να βγει πριν τις 10 και 4 που τα παιδιά μας μπήκαν στο αεροπλάνο για να ταξιδέψουν στη Γερμανία, στο Ντίσσελντορφ και από εκεί ο δικός να μεταβούν στο host. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω 10 και 4, πες 10 και μισή να ξεκίνησαν το ταξίδι τους. Σε πολύ λίγη ώρα, πόσο είναι το Ντίσσελντορφ, ένα διωράκι δεν είναι. Mm-hmm. Σε πολύ λίγη ώρα, έτσι, μετά το διάλειμμα θα έχουμε και μια πρώτη γεύση, ένα κλίμα από το αεροδρόμιο, από την αναχώρηση της αποστολής για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το πρώτο τουλάχιστον κομμάτι, τα μεταγραφικά, ποιοι έμειναν πίσω. Η αλήθεια είναι ότι πολλά καινούργια πρόσωπα δεν υπάρχουν. Καλά, σε σχέση με το τέλος της σεζόν υπάρχουν καινούργια πρόσωπα, γιατί είναι πολλοί που έχουν επιστρέψει από δανεισμούς και όλα αυτά, αρκετοί μάλλον. Αλλά εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργη η προετοιμασία του ΠΑΟΚ φέτος, γιατί... Είσαι στην φιλοσοφία του Τζορμπατζόγλου, ότι είναι περίεργο καλοκαίρι. Ναι, είναι περίεργη. Γιατί τώρα θα πάει σε ένα στάδιο, θα γυρίσει και θα ξαναπάει. Εγώ νομίζω ότι τα πρόσωπα που θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή που θα είναι το πιο τελικό, να το πω έτσι, πριν τα παιχνίδια με τη Βασιλεία, θα είναι πάνω κάτω και η ομάδα που θα δούμε μέσα στη σεζόν. Τώρα νομίζω ότι έχει και αρκετούς που ίσως δεν τους δούμε μέσα στη σεζόν στην ομάδα. Κοίταξε. Νομίζω ότι θα είναι καλοκαίρι, όπως λέει και ο Δημήτρης. Πολύ περίεργο στη λογική ότι τώρα που μιλάμε ξανά θα έχεις το Πρίγιοβιτς όταν ξεκινήσει η σεζόν. Δεν ξέρω. Σήμερα θα δούμε. Τον Νουάρντα, αν τον έχεις. Υπάρχει και μια κινητικότητα για τον Νουάρντα. Κατάλαβες, δηλαδή είναι πολλά πράγματα ανοιχτά.
Είναι πολλά πράγματα. Να σου πω και κάτι. Είναι πολλά πράγματα ανοιχτά και το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Για παράδειγμα, βλέποντας τον Ενερίκε στο αεροδρόμιο προχθές το βράδυ, mm-hmm. όταν ήρθε και ο Ζαμπά, ενώ ήταν πάρα πολύ χαρούμενος και έλεγε και ξαναέλεγε ότι γύρισα στον ΠΑΟΚ και μου ήταν πολύ δύσκολο να βλέπω τον ΠΑΟΚ και να παρακολουθώ τα παιχνίδια μέσω της τηλεόρασης. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Δηλαδή, ένιωθες ότι είχε ένα άγχος για το τι θα γίνει. Έλεγε ότι είναι πάνω στον προπονητή και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να δούμε τι θα κάνουμε. Παράδειγμα και αν θα παραμείνω. Μπορεί ναι. σήμερα που μιλάμε να ξέρεις αν θα είναι στο ρόστερ την επόμενη σεζόν. Όχι, σαφώς. Μπορεί να πει με σιγουριά ότι δεν θα είναι. Όχι. Γι' αυτό λέω. Ότι... ήρθε, έκανε μια εξαιρετική σεζόν που υπό άλλες συνθήκες θα έλεγε ότι ίσως και να αξίζει μια θέση, έτσι. Πού? Να πάρει την ευκαιρία του. Αυτό ακριβώς. Και κάθεται με τον προπονητή, τα συζητάνε. Και νομίζω ότι ήταν μια πολύ αντρική, αν θέλεις, δεν ήμουν μπροστά, αλλά ήταν πολύ εξηγημένη η συζήτηση που είχαν μεταξύ τους. Γιατί είσαι ο Λουτσέσκου και του λες, εγώ έχω ένα γκρουπ στα στόπερ, έτσι, ένα δουλεμένο, ένα δεμένο γκρουπ στα στόπερ. Ο MVP της περσινής χρονιάς ήταν ο Βαρέλα, κεντρικός αμυντικός. Οπότε, εσύ όταν έρχεσαι από μια τέτοια χρονιά, δεν έρχεσαι για να μείνεις στον πάγκο, έτσι. Ναι. Δεν έρχεσαι ως αναπληρωματικός. Έρχεσαι για να διεκδικήσεις την ευκαιρία σου. Είναι πολύ άδικο και για σένα να έρθεις και να μου είσαι εκτός αποστολής μεταξύ πάγκου και εξέδρας. Και πολύ άδικο για αυτά τα παιδιά με τα οποία δούλεψα καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς. Πολύ άδικο για το νέο μεταγραφικό απόκτημα που έρχεται από την Δυναμό, όχι προφανώς για να είναι στον πάγκο. Οπότε ήδη υπάρχει κάποια αλλαγή στην ισορροπία στα στόπερ. Αν προσθεθεί και ο Χατζησέας, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αυτή η ανισορροπία στα στόπερ. Οπότε κάθονται οι δυο τους, τα συζητάνε. Και θεωρούν ότι είναι καλύτερο, είναι πιο καλό για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή σε πρώτη φάση να βρει μια ομάδα που θα του δώσει συγκεκριμένο ρόλο, συγκεκριμένες συμμετοχές, όπως αυτές που είχε, όπως αυτόν τον ρόλο μάλλον, που είχε πέρυσι στον Ατρόμητο. Mm-hmm. Εντάξει, είναι ένα παράδειγμα και ο Χατζησαΐας, είναι ο Χαρίς, ας πούμε, είναι μαζί με την ομάδα. Έχει δηλαδή πρόσωπα είναι τα οποία... Είναι ο Κίτσιου, είναι τα παιδιά που έχουν γυρίσει έτσι. από δανεισμό. Γιατί... υπάρχει μια βάση, έτσι, υπάρχει ένα υλικό. Κάπως θα πρέπει να μπουν, να ενσωματωθούν και αυτά τα παιδιά, να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν μέσα σε αυτό το ρόστερ και βεβαίως είναι μια προετοιμασία που θα κρίνει πολλά. Γιατί αυτό το ρόστερ το οποίο θα ταξιδέψει και όσοι θα προσθεθούν, έτσι, βάλει τις μεταγραφές που περιμένουμε, mm-hmm. βάλει και τους δύο τους μουντιαλικούς, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι αυτό το υλικό που θα έχει ο Λουτσέσκου στα χέρια του καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η αλήθεια είναι ότι τον ζήσαμε πέρσι. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Είδαμε έτσι ότι εξελίχθηκε είναι... η κατάσταση ναι, και αναγκάστηκαν... Είδαμε έναν προπονητή ο οποίος από τη στιγμή που βρήκε ένα κορμό 14-15 παιχτών δεν τον άλλαζε. Και δεν έμπαινε και εύκολα κάποιος μέσα σε αυτούς τους 14-15. Αλλά ξαναλέω αυτό γινόταν με ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Τώρα που έχει ένα ήδη πολύ μεγάλο ρόστερ που έχει να ξεκαθαρίσει πολλά πράγματα, είτε με δανεικούς, είτε με πωλήσεις, είτε με όλα αυτά. Είναι λίγο γι' αυτό ένα ερωτηματικό και μπαίνει και αυτό μέσα στο περίεργο καλοκαίρι που λέμε. Να δούμε πώς είναι ο Λουτσέσκο εφόσον ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στην Ευρώπη. Όπου και αν είναι αυτό. Είτε είναι στο Champions League που το εύχονται όλοι, είτε είναι στο Europa League. Έχει δρόμο μπροστά του, έχει υποχρεώσεις μπροστά του και χρειάζεται παίκτες. Και σκέψω ότι δεν του έχει κιόλας από την αρχή, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. θα βασιστεί σε παίκτες που ενδεχομένως να αλλάξουν ισορροπίες για εκείνους mm-hmm. όσο προχωράει το καλοκαίρι και οδηγείται η μεταγραφική σεζόν ναι. περίοδο στο φινάλε της. Γενικά δεν αποκλείεται. Εντάξει, σήμερα το θεωρώ λίγο δύσκολο. Αλλά γενικά μέσα στα επόμενα 24 ώρα να υπάρξει εξέλιξη και με τον Μπούκι, που όπως φαίνεται είναι πλέον σε τελικό στάδιο η όλη κουβέντα. Να υπάρχει εξέλιξη με τον Κάμπος, έτσι, με τον Τζάλμα, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Αλάνια Σπορ, καλά θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Η οποία είναι να δώσει κάποια χρήματα στον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι δρομολογημένες καταστάσεις, αλλά δεν υπάρχουν ανακοινώσεις ακόμα. Οπότε είναι και από εκεί να υπάρχουν διάφορα. Έχουμε να πούμε πολλά. Και να σου πω και κάτι. Όσο δεν πέφτουν οι υπογραφές ή σε μια υπόθεση μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να μπει με βεβαιότητα τίποτα. Ναι. Έχουμε δει και περιπτώσεις ποδοσφαιριστών να έρχονται στη Θεσσαλονίκη, έτσι γενικώς να έρχονται σε μια ομάδα και τελικά το deal να χαλάει την τελευταία στιγμή. Μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, κανείς δεν μπορεί να μπει με βεβαιότητα τίποτα. Και μιας που είπες Πούκι, επειδή μιλάμε και με τους εκπροσώπους του και με το περιβάλλον του, αν θέλεις, είναι πάρα πολύ συγκρατημένοι γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ότι ναι, μεν
το κλίμα που εισπράττουμε κι εμείς είναι ότι είναι πολύ κοντά και ότι υπάρχει, έχει αυτό το χάσμα που υπήρχε, έχει γεφυρωθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Μπούκι, αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, δεν μπορεί να σου πει ούτε ο ατζέντης του, ούτε το περιβάλλον του ότι κλείσαμε, είμαστε, τα βρήκαμε. Είναι αυτοί οι αστερίσκοι και όλα αυτά που υπάρχουν σε ένα συμβόλαιο που ενδεχομένως μπορούν να χαλάσουν και να αναβαγίσουν οποιαδήποτε μεταγραφή. Λοιπόν, παρότι μας βάλανε αργά μέσα, εντάξει. Θα έρθουμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τους διαιτητές, γιατί υπάρχει μεγάλη αγωνία και απασχολεί νομίζω όλες τις ομάδες. Τι γίνεται με Αρετόπουλο, Καλογερόπουλο, Κομίνη, Ποντίκη, γενικώς όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπήκανε πέρσι στη ζωή μας για εντελώς λάθους λόγους, έγιναν πρωταγωνιστές της καθημερινότητάς μας όλοι αυτοί οι διαιτητές, είτε με το σημάκι τους, είτε με τη σφυρίχτρα τους. Ποια η διάθεση και ποιο το ρεπορτάζ που απορρέει από την ΚΕΔ για όλους αυτούς που μας απασχόλησαν πέρσι. Νομίζω ότι με αυτό θα μπούμε. Για να φτάσουν και τα παιδιά μας, να πάρουν τις βαλίτσες τους στον Ντίσελντορφ και κατόπιν να τα πούμε τηλεφωνικά. Έχουμε και μια πολύ ωραία συνέντευξη στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πιστεύουμε ότι θα σας αρέσει, γιατί και εμάς μας αρέσει ο συγκεκριμένος πάρα πολύ. Να πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24, πάμε μέχρι και τις 2. Πάμε σιγά σιγά στα θέματά μας που έλεγε και μια ψυχή. Εντάξει, σήμερα, και σήμερα είναι μέρα ζαμπά, λέω εγώ, γιατί υπήρξε και η ανακοίνωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου. Μια μεταγραφή που κότσε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος του έβαλε και μια ρήτρα 20 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Μια ρήτρα πολύ πολύ υψηλή για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά νομίζω ότι δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο ΠΑΟΚ αυτή την επένδυση ουσιαστικά στο Ζαμπά, που είναι μια πολύ διαφορετική μεταγραφή για τα ελληνικά δεδομένα. Όταν λέω διαφορετική, εννοώ ότι δεν βλέπουμε εύκολα παίκτες που έχουν ένα τέτοιο ταλέντο, που είναι στη τέτοια ηλικία, να έρχονται στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν επενδύει πάνω στο συγκεκριμένο παίκτη και περιμένεται αυτή την επένδυση κάποια στιγμή θα την πάρει πίσω. Τώρα το κάποια στιγμή μπορεί να είναι σε ένα χρόνο, μπορεί να είναι σε τρία χρόνια. Μιλάμε για ένα ποσό ρεκόρ, έτσι, τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Δεν έχει ξαναμπεί τέτοια ρήτρα σε ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Γενικώς μιλάμε για μια έτσι πάρα πολύ δαπανηρή μεταγραφή, η οποία όμως έχει βλέψεις για το μέλλον, έτσι. Έγινε με προοπτική το μέλλον. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που βλέπουν πάνω στον Ζαμπά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και γι' αυτό κιόλας αποφάσισαν να του βάλουν ρήτρα 20 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Ο Ζαμπά, ο οποίος υπέγραψε ένα συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών, συγγνώμη, με τους ανθρώπους του Δικεφάλου, αλλά από τη στιγμή που μπήκε μία ρήτρα που αγγίζει τα 20 εκατομμύρια, σημαίνει ότι βλέπουν πολλά όσον αφορά την εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια. Πριν πάμε όμως στον Ζαμπά και στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, να μπούμε σε μια έτσι είδηση της τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για τους διαιτητές. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ την νέα σεζόν. Μας απασχόλησε και πέρσι με όσα έγιναν. Γιατί υπάρχουν έτσι πληροφορίες για το ποιοι κόπηκαν. Νίκο, άμα σου πω ποιοι διαιτητές κόπηκαν, όχι, θέλω να πεις μάλλον, ποιους δεν θέλεις να δεις φέτος. Ποιους δεν θέλεις να δεις, δηλαδή τους θυμάσαι πέρσι ότι τους έγραφε συνέχεια στο ρεπορτάζ σου για όλους τους λάθος λόγους. Κοίταξε, ο ένας που έχουν όλοι στο μυαλό τους δεν έχει μείνει εκτός πινάκων από ό,τι βλέπω. Ο ένας που θυμάσαι, που τον έγραψε όρισε με την απόφασή του, ναι, ένα πρωταθλητή. Λοιπόν, βέβαια, ναι, βέβαια, είναι εκτός οι δύο που ήταν μαζί του. Λοιπόν, για να μην κρατάμε και τον κόσμο έτσι σε αγωνία, ναι, εκτός πινάκων βρίσκονται βάσει πληροφοριών έτσι ή Αρετόπουλος, Καλογερόπουλος, Στυλιάρας, Μάνταλος, Βάτσιος. Ο Βάτσιος θύμισε, μου είναι και με το πέναλτι. Ναι, ναι, είναι και στη Λάρισα ο συγκεκριμένος στο Έλευση Αρίνα στον ημιτελικό. Μάλιστα, μάλιστα, με τις χειρονομίες, με όλα αυτά, με την πολύ ωραία έτσι συμπεριφορά και διαιτητική του, διαιτητικές του αποφάσεις. Αυτό ήταν καλό καμικάζε για ένα χρόνο, αλλά έμεινε λίγο.
Γι' αυτό είναι εκτός. Θα μου πεις ο Θάνος που είναι. Ο Θάνος, γιατί και εγώ τον έψαξα, αναρωτήθηκα προς στιγμή που είναι ο Θάνος. Mm-hmm. Ο Θάνος ανακοίνωσε ότι σταματάει, έτσι, την ενεργοδράση, θα λέγαμε. Σωστά. Ο Θάνος το έχει ανακοινώσει. Οπότε έφυγε από τον χώρο της διαιτησίας οικειοθελώς. Στο περιθώριο και η βοηθή Ποντίκης, Τουμπακάρης και Γεωργακόπουλος. Τώρα ψάχνετε ένα όνομα εσείς, έτσι. Ένα συγκεκριμένο όνομα. Και το όνομα αυτού, Γιώργος Κομίνης. Όπως όλα δείχνουν, ο Κομίνης θα είναι στους πίνακες διαιτησίας και τη νέα σεζόν. Διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ του SDNA ότι μετά από έρευνα της ΚΕΔ και συγκεκριμένα του Μέλο Περέιρα, κρίθηκε πως το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, εκεί όπου ο Γιώργος Κομίνης είχε την ευθύνη του συγκεκριμένου παιχνιδιού, mm-hmm. παρασύρθηκε στην περιβόητη φάση με το ακυρωθέν γκολ του Βαρέλα, από την, ένα, από την αναποφασιστικότητα του βοηθού Ποντίκη, ο οποίος είναι εκτός για τη νέα σεζόν, αλλά και από την κακή εκτίμηση του τέταρτου διαιτητή, εκτελούσε χρέη τέταρτου διαιτητή ο Στυλιάρας, έτσι μέσα από την ενδοεπικοινωνία που είχε με τον Κομίνη. Αυτοί οι δύο λοιπόν θεώρησε η ΚΕΔ και ο Περέιρα ότι παρέσυραν εντός εισαγωγικών τον Κομίνη σε μια εντελώς λάθος εκτίμηση της φάσης και κατ' επέκταση σε μια εντελώς λάθος απόφαση. Οπότε στην ΚΕΔ και συγκεκριμένο ο Μέλο Περέιρα αποφάσισε να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, μια νέα ευκαιρία θα λέγαμε, στον Γιώργο Κομίνη εν ώψη της νέας σεζόν. Μένουν εκτός ο βοηθός Ποντίκης και ο τέταρτος Στυλιάρας, που στην ουσία θεωρεί η ΚΕΔ ότι παρέσυραν τον Κομίνη στο λάθος. Βεβαίως διαχειρίστηκε και πολύ λάθος στη συνέχεια το παιχνίδι μέχρι το τέλος και στα αποδυτήρια και όλα αυτά τα οποία είδαμε και το αν σφύριξε έξω από το καμαράκι. Καμεράκι, καλό. Ναι, των διαιτητών, αλλά του δίνουν μία νέα ευκαιρία. Λοιπόν, να πω τώρα λίγο κάτι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, ουσιαστικά έχει γίνει μία εκαθάριση πολύ μεγάλη και σημαντική. Βαθιά. Επικοινωνιακά όμως, από τη στιγμή που ο Κομίνης δεν είναι μέσα σε αυτούς που τελείωσαν, μένει κάτι άσχημο. Δηλαδή, η εξήγηση μέσα εισαγωγικά του να μείνουν εκτός πινάκων και ο Ποντίκης, ο οποίος αυτός ήταν ουσιαστικά που υπέδειξε τη φάση με εκείνο το και καλά offside του Μαουρίσιο και στον γκολ του Βαρέλα, και ο Στυλιάρας που ήταν τέταρτος, επί της ουσίας τιμωρούνται. Αλλά ξαναλέω, επικοινωνιακά υπάρχει μια εντύπωση ότι ο Κομίνης τέλος πάντων προστατεύθηκε και αυτός που όρισε, γιατί αυτός ήταν διαιτητής, τον πρωταθλητή, παραμένει στους πίνακες. Αν το δεις με βάση την ουσία, το να μείνει έξω, ο Βάτσιος, ο οποίος πέρσι για ένα χρόνο έκανε πράγματα τρομερά. Ο Αρετόπουλος, ο οποίος γενικά όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε όλοι τι είναι, ο Αρετόπουλος ήταν και διαιτητής. Στο περίφημο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, με την κορδέλα που έγινε, δεν ξέρω και εγώ. Ο άνθρωπος που άλλα είδε, ναι, αλλά έγραψε. Δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που λειτουργεί. Και η αλήθεια είναι ότι τον Αρετόπουλο τον έκαψε η έκθεση που συνέταξε για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και την οποία παρέδωσε εν αγνία της ΚΕΔ, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν κάπου υπάγεται ένας διαιτητής, είναι στην ΚΕΔ. Mm-hmm. Αν κάπου υπάγεται ο Αρετόπουλος, είναι στην ΚΕΔ. Αυτός λοιπόν, μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω της περιβόητης κορδέλας, αποφάσισε να συντάξει μία έκθεση, να την παραδώσει εν αγνία της ΚΕΔ, και στην ουσία από τότε, από εκείνο το παιχνίδι της Τούμπας, είναι εκτός ο Αρετόπουλος και μας αφήνει γενικώς εκτός ο συγκεκριμένος ρέφερι από τα Τρίκαλα. Ο Βάτσιος, ο Καλαγιωρόπουλος, για τον οποίο όσοι ξέρουν λίγο τι γίνεται, ξέρουν και πού, τι επιρροής ήταν τα τελευταία χρόνια, γιατί στα πρώτα ήταν άλλη επιρροής. Για το Μάνταλο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Είναι αυτό που λέμε, οι συστάσεις περιτεύουν για τον οτιδήποτε Μάνταλο. Υπάρχει για διαιτησία όλα αυτά τα χρόνια, κάπου μέσα, είτε έτσι είτε αλλιώς είναι και ο Μάνταλος. Σε μια έτσι τριάδα, τετράδα θα υπάρχει μέσα και ο Μάνταλος. Τον τρίτο, τον επόμενο, τον Γεωργακόπουλο, να σου πω την αλήθεια, δεν τον θυμάμαι. Το Γεωργακόπουλο. Ναι. Θυμίσου τον καλύτερα. Λοιπόν, πού είναι αυτός όμως, βοήθαμε λίγο. Γιώργιος τον Τουμπακάρη τον θυμάμαι γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Έχει. Εντάξει, δεν το έχει λυπηθεί καθόλου. Και ο συγκεκριμένος. Νομίζω και στην Τρίπολη τον θυμάμαι τον Γεωργακόπουλο. Θα τα βρούμε σε πολύ δεν λίγο αναλυτικά.
στο Ερυθρόλευκο τον έχω. Σου λέω, υπάρχει και μια θέση του ΠΑΟΚ, η οποία ουσιαστικά, όχι επιβεβαιώνει, αλλά ξέρεις, συμφωνεί με περίπου και αυτό που λέω και εγώ, ότι ναι μεν είναι... γενναία η εκαθάριση. Γενναία η εκαθάριση, έχουν μείνει πολλοί έξω οι οποίοι έχουν προκαλέσει, κοίτα, αλλά δεν είναι μέσα στους οικομήνες. Δείχνει μία διάθεση, έτσι. Mm-hmm. Okay, δεν μπορείς να έχεις το απόλυτο, να είναι όλοι εκτός, αλλά στην παρούσα φάση δείχνει ότι θέλουν να αφήσουν εκτός όλους τους διαιτητές που πρωταγωνίστησαν για εντελώς λάθους λόγους, που μας απασχόλησαν και αντί να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, γράφαμε για διαιτητές, τι έκανε, τι αποφάσισε, πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να υπάρχει μια ικανοποίηση της τάξης 100%. Όχι, έτσι. Από τη στιγμή που ο Κομίνης είναι μέσα, δεν γίνεται. Ναι, αυτό. Ειδικά για την οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια ικανοποίηση. Αλλά το γεγονός ότι έχουν μείνει τέτοια ονόματα, χειρά ονόματα εκτός, δείχνει ότι έγινε ένα πρώτο και βήμα για τη νέα σεζόν. Και είμαι σίγουρος, επειδή δεν είναι μακριά αυτά που ζήσαμε την προηγούμενη σεζόν, δεν είναι μακριά χρονικά, είμαι σίγουρος ότι το συγκεκριμένο κομμάτι επικοινωνιακά θα το ανεβάσουν πάρα πολύ. Όλοι αυτοί που το προηγούμενο καιρό προσπαθούν να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Θα το ανεβάσουν πολύ επικοινωνιακά. Και θα προσπαθήσουν να χτίσουν πάνω σε αυτό. Να σου πω κάτι. Επικοινωνιακά και ο ΠΑΟΚ όμως δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι καρατομήθηκαν Κοποντίκης και Στυλιάρας. Συμφωνώ. Ο Αρετόπουλος, τον Αρετόπουλο, μην το ξεχνάμε. Οι δύο από τους. Ο Αρετόπουλος είναι το ένα παιχνίδι λιγότερο. Ναι, το ένα παιχνίδι λιγότερο. Μην το ξεχνάμε. Ακριβώς. Έμεινε εκτός, δηλαδή που σημαίνει ότι η ΚΕΔ αποδέχθηκε, γιατί από τότε έχει να οριστεί ο Αρετόπουλος, από εκείνο το παιχνίδι της Τούμπας. Άρα μένει εκτός ο ένα παιχνίδι λιγότερο, έτσι. Mm-hmm. Άρα σημαίνει ότι αποδέχονται όλο τον εκνευρισμό του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο παιχνίδι και για το πώς διαχειρίστηκε ο συγκεκριμένος ρέφερι το παιχνίδι της Τούμπας. Mm-hmm. Άρα μένει εκτός αυτός. Μένουν εκτός δύο από το περιβόητο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Για τη φάση αυτή, για την εκτίμηση αυτή στον γκολ του Βαρέλα. Άρα σημαίνει ότι η ΚΕΔ αποδέχεται ότι ο βοηθός και ο τέταρτος εκτίμησαν λάθος τον γκολ του Βαρέλα. Ναι. Ότι έπρεπε κανονικά να μετρήσει, ο Μαουρίσιο δεν ήταν σε θέση offside, δεν επηρέαζε τη φάση και οι δύο αυτοί που μένουν εκτός και την πληρώνουν στην ουσία χάνοντας τη δουλειά τους εντός εισαγωγικών, παρέσυραν τον Κομίνη. Ο οποίος Κομίνης την γλιτώνει γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί η ΚΕΔ εκτιμά ότι παρασύρθηκε και από τον βοηθό, είναι ένα team διαιτητών, έτσι, που έχει αναλάβει τη διεκπαιρέωση του αγώνα. Που αναλαμβάνει λοιπόν το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο άρχοντας της αναμέτρησης παρασύρθηκε από τον βοηθό και από τον τέταρτο. Mm-hmm. Του δίνεται άλλη μία ευκαιρία, οι δύο μένουν εκτός. Άρα σημαίνει ότι η απόφαση αυτή για τον γκολ του Βαρέλα από την ΚΕΔ κρίθηκε εντελώς λανθασμένη. Για να ξέρουμε και τι λέμε και πόσο μπορεί και ο ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά, αν θέλουμε να τα λέμε όλα. Mm-hmm. Και για το ένα παιχνίδι λιγότερο. Συμφωνώ. Και για το μάτς με την ΑΕΚ. Συμφωνώ ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά. Απλά λέω το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Κομίνη. Όλοι αυτοί οι οποίοι όλο τον προηγούμενο καιρό προσπαθούσαν να μας βγάλουν χαζούς με κάθε τρόπο και πήραν και ένα πρωτάθλημα με αυτόν τον τρόπο, το πήραν μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ, θα ανεβάσουν πολύ αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το Κομίνη και όλα τα άλλα θα τα αφήσουν απ' έξω. Το λέω για να ξέρετε τι θα διαβάζετε και θα ακούτε πάλι αυτές τις μέρες. Επίσης, να κάνω μια παρένθεση, το ΒΑΡ. Ναι. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο θα ισχύει από το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε. Άρα θα είναι σε κάποια φάση μέσα στη σεζόν. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα έχουμε το ΒΑΡ στη ζωή μας. Γιατί τέλεια. Τώρα για αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου που ξεκινάει το πρωτάθλημα, θεωρείς ότι έχουν γίνει βήματα για την υιοθέτηση και την ενσωμάτωση του ΒΑΡ? Δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω. Ναι, το θεωρώ πάρα αυτό πολύ που ξέρω είναι η απόφαση ότι από την επόμενη σεζόν θα έχουμε και στο ελληνικό ποδόσφαιρο το. Μας παίρνουν τηλέφωνο τα παιδιά μας. Έχουμε συγκλονίσει. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ασχολούμαστε λίγο και με το κομμάτι της διαιτησίας γιατί υπάρχουν νεότερα. Έτσι. Ξαναλέω ότι όλη η κουβέντα που γίνεται γιατί υπάρχουν εκαθαρίσεις στους πίνακες. Υπάρχει ουσιαστικά παραδοχή λάθος για πολλούς διαιτητές. Μέσα σε αυτούς δεν είναι ο Κομίνης. Το αναφέρουμε, είναι έξω πλέον ο Αρετόπουλος, είναι έξω πλέον ο Βάτσιος, είναι έξω πλέον ο Καλογερόπουλος, είναι έξω πλέον ο Μάνταλος, είναι έξω πλέον πολλοί κόσμος, ο Ποντίκης ο επόπτης του περιβόητου ΠΑΟΚΑΕΚ.
αλλά δεν είναι ο Κομίνης. Για πες, υπάρχει κάποια συνεννόηση. Λοιπόν, έφτασαν. Θαυμάσια. Μας ενημέρωσαν ότι έφτασαν, πάτησαν Ντίσσελντορφ. Αυτό ακριβώς. Τους δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο να πάρουν τις βαλίτσες τους, να βγουν λίγο προς τα έξω και να πάρουν μια πρώτη ανάσα. Για να τους ακούσουμε, να μας πούνε για την πτήση, πώς συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο, όλα αυτά τα πολύ ωραία που μας αρέσουν και εμάς. Λοιπόν, για τους διαιτητές τα είπαμε. Θα ήταν όλα καλώς καμωμένα και γενικώς θα μπαίναμε μεγαλύτερη αισιοδοξία για τις διαιτησίες που θα έχουμε τη νέα σεζόν, αν έλειπε εντελώς, παντελώς, δεν βλέπαμε πουθενά το όνομα του Κομίνη. Λέει ο φίλος του 321, ότι πρέπει για τον Κομίνη Σαμπάου και που είναι επικοινωνιακά να τα κάνουμε, δεν μπορώ να πω τη λέξη, δεν πρέπει ο Κομίνη να ξανασφυρίξει. Από ό,τι θέλει να ξανασφυρίξει, λοιπόν, φίλε, είμαι σίγουρος ότι θα ξανασφυρίξει, πάω σίγουρα. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εφόσον πάρθηκε αυτή η απόφαση, έτσι, θεώρησε η ΚΕΔ ότι ο Κομίνης πρέπει να είναι μέσα γιατί του δίνει χ ελαφρυντικά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να εμφανιστεί σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Ναι. Δηλαδή, αν θέλεις να δυναμητήσεις ένα παιχνίδι. Θα, σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ εννοώντας πάντα, έτσι. Θα βάλεις Κομίνη. Ναι. Δεν το θέλεις αυτό όμως. Mm-hmm. Mm-hmm. Ας έχουμε. Είναι άλλοι 22 διαιτητές. 23 είναι οι εκλεκτοί, είναι άλλοι 22 διαιτητές. Παιχνίδια μπροστά μας υπάρχουν αρκετά. Μπορούν να κάνουν rotation και 22. Και ο Κομίνης να μην υπάρχει πουθενά στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Λοιπόν, πρωτού πάμε στο διάλειμμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Α, έχουμε κι άλλο. Έχουμε ένα ακόμη από τον χώρο της διαιτησίας. Ο Σουηδός Λιφ Λίντερμπεργκ, τρίτος αρχιδιαιτητής στην ΚΕΔ. Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές, Νίκο Μασκοβίτη. Πραγματικά. Λοιπόν, μετά τους Περέιρα και Μάριν, ο 60χρονος, έτσι. Πέρασαν τα χρόνια. Ο 60χρονος. Ναι. Σουηδός παλέμαχος, βοηθός διαιτητής Λιφ Λίντερμπεργκ θα είναι το άτομο. Λέει Λίντερμπεργκ, όχι Λίντερμπεργκ. Λίντερμπεργκ. Λίντερμπεργκ μου λέει εδώ κάτω. Λιφ Λίντερμπεργκ λέει εδώ. Λίντερμπεργκ, τι είπα εγώ. Λίντερμπεργκ, όπως θες. Φάντερμπεργκ, ναι. Κάτι. Είναι της φιλοσοφίας μας να αλλάζουμε τα ονόματα. Ναι, σωστά. Έτσι, σωστά. Από τους παίκτες του ΠΑΟΚ που έρχονται μέχρι τους διαιτητές. Λίντερμπεργκ, έχεις δίκιο λοιπόν. Θα στελεχώσει την ελληνική και ένας ακόμη ξένος αρχιδιαιτητής. Είχαμε δύο, Περέιρα και Μάλιν, και πλέον έχουμε έναν ακόμη Σουηδό. Ωραία, υπέροχα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κάνουμε και μια σύνδεση με τα παιδιά μας στη Γερμανία. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, πάω 24. Και είναι δεύτερη ώρα που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μετακομίζουμε κι εμείς, τηλεφωνικά έστω, στην Γερμανία σε πρώτη φάση. Και μετά Ολλανδία. Και μετά τα παιδιά μας θα είναι στην Ολλανδία που θα μετακινηθούν. Πώς είναι να είναι το Ντίσσελντορφ από το Χόρστ? Δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Δεν πρέπει να είναι μακριά. Από το Φένλο είναι κανένα διωράκι, νομίζω. Α, είναι τόσο. Το είχα κάνει με τρένο. Τώρα με αυτοκίνητο δεν ξέρω. Το είχα κάνει πάνω, με τρένο. Πάνω, κάτω, κάπου εκεί. Από Ντίσσελντορφ με τρένο για Φένλο. Μάλιστα. Λοιπόν. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τα παιδιά μας. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να δούμε ποιος από τους δύο, αν είναι διαθέσιμος ο Σταύρος, αν είναι διαθέσιμος ο Δημήτρης, μας έστειλε ο φίλος Αποστόλης εδώ μία ερώτηση για τον Κομίνη, έτσι, δεν είχε πάρα πολύ καλά είδηση για τον Κομίνη. Και ποια η δικαιολογία για το φίλο αγώνος που συνέταξε ο Κομίνης, παρασύρθηκε, κλήθηκε δύο φορές να παραστεί και εξαφανίστηκε. Ποια είναι η δικαιολογία του? Ναι, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς για τον Κομίνη, έτσι. Ό,τι και να πείτε, ό,τι και να βρείτε, συμφωνούμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, για τον συγκεκριμένο ρέφερι, για το πώς διαχειρίστηκε το παιχνίδι, ανεξάρτητα από τα ελαφρυντικά που του δώσε η ΚΕΔ, έτσι. Οι πίνακες θα ήταν πάρα πολύ καλοί και γενικώς θα έδιναν έτσι μια γεύση ικανοποίησης, αν δεν υπήρχε το συγκεκριμένο όνομα. Καλή διάθεση, καλή καρατόμηση όλων των υπολείπων διαιτητών και βοηθών, αλλά από τη στιγμή που είναι μέσα ο Κομίνης, δεν μπορεί να είσαι απόλυτα ικανοποιημένος εσύ που ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, εσύ που είσαι μέσα στον ΠΑΟΚ, εσύ που αγωνίζεσαι στον ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ξαναλέμε όμως ότι από τη στιγμή που έχουν μείνει έξω όλοι αυτοί που μείναν έξω, ουσιαστικά δικαιώνεται ο ΠΑΟΚ, γιατί πραγματικά έχει μείνει κόσμος που τον έχει αδικήσει, που ουσιαστικά όρισε το πρωταθλητή, να το πω έτσι. Παρότι ξαναλέω ότι το επικοινωνιακό μένει αυτό που λέμε για το Κομίνη. Η ουσία όμως είναι ότι και πάλι αυτοί που έχουν μείνει έξω, όλοι αυτοί που έχουν μείνει έξω, έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε όσα είδαμε από ένα σημείο και μετά μέσα στη σεζόν πέρσι και οδήγησαν στο να πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Λοιπόν,
Τι άλλο γίνεται τώρα, για πες, πριν πάμε σε Γερμανία. Λοιπόν, πώς τον είδες το Ζαμπά. Πριν πάμε στην... Θα μου πεις την κινδυνομάτη του λίγο. Με θα ρωτήσω και τον κόλλη, αυτό θα μου πει σίγουρα. Μια αλλεργία. Δεν μπορεί έχω να προβληματιστεί, ένας... παιδιά. Δεν μπορεί να... Σήμερα τον είδες, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα τον πρόσεξες, μάλλον. Ναι, σήμερα δώσω λίγο παραπάνω βάση. Ναι, ο Ζαμπά, ο οποίος προφανώς έχει μια αλλεργία στο μάτι του. Γιατί δεν είσαι. Δεν μου τα λέτε καλά. Εσύ έχεις αλλεργία και στα δύο μάτια. Όταν έρχεται είναι παντού. Ή ξύσιμο ή πρίξιμο παντού. Κοίταξε, όποια αλλεργία και να έχει στο μάτι του, η ρήτρα των 20 εκατομμυρίων σωστά, το συνοδεύει. Με 20 εκατομμύρια, ξέρεις τι κάνεις, 20 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ναι. Ο Ζαμπά, ο οποίος ήρθε προχθές το βράδυ, χθες βρέθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών, κατόπιν βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο, έτσι είχε μια πρώτη γνωριμία με το νέο του σπίτι το οποίο θα τον φιλοξενήσει για τα επόμενα 5 χρόνια βάσει συμβολέου. Έτσι, αν θέλει μια ομάδα να το φιλοξενήσει νωρίτερα, θα πρέπει να σκάσει και τα 20 εκατομμύρια. Βρέθηκε και στην μπουτίκ, έδινε καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας ο Γιώργος Σαββίδης έτσι αρκετή γεύση από τα μέσα social media, από τα πρώτα του κόλπα στην μπουτίκ. Τον περιμέναμε χθες τουλάχιστον την ανακοίνωση, αλλά μας ήρθε σήμερα το πρωί, γιατί οι άνθρωποι του δικεφάλου περίμεναν ένα χαρτί από την ρωσική ομάδα, προκειμένου να κλείσουν και τυπικά το συγκεκριμένο θέμα. Και μιας και αναφερθήκαμε στην πρώην ομάδα του, τον αποχαιρέτησε και τυπικά η Γκρόσνη και μάλιστα μίλησε ο πρόεδρος του συλλόγου με τα καλύτερα λόγια για τον Λέο Ζαμπά. Καταρχάς είναι μέρος της ιστορίας της Αχμάτ Γκρόσνη, έτσι. Mm-hmm. Γιατί πέτυχε, Νίκο, δεν ξέρω αν με παρακολουθείς, το πρώτο γκολ της ομάδας. Κάπου το είδα. Ναι, το πρώτο γκολ της ομάδας. Είναι ένα ιστορικό γκολ, mm-hmm, γιατί μετονομάστηκε σε Αχμάτ Γκρόσνη και το πρώτο γκολ που πέτυχε ποδοσφαιριστής της συγκεκριμένης ομάδας ήταν ο Λέο Ζαμπά. Είναι ένας νεαρός και πολλά υποσχόμενος ποδοσφαιριστής που είμαι σίγουρος ότι τον περιμένει μια εξαιρετική καριέρα. Για την ομάδα μας, ο Λέο αγωνίστηκε σε 25 μάτς σε πρωτάθλημα και κύπελο, σκοράροντας και 3 γκολ. Εύχομαι στον Λέο καλή τύχη και επιτυχία τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στην επαγγελματική του καριέρα. Υπήρχε μάλιστα και ένα βίντεο έτσι με τα καμώματά του και τα όσα πέτυχε με την ομάδα της Γκρόσνη. Τοποθετήθηκε και ο ίδιος μέσω social media. Είναι αρκετά ένεργος, έτσι. Ναι, ασχολείται. Είναι. Και από μάλιστα το Μόναχο, όταν ταξίδευε, μάθαμε πότε ανέβηκε στο αεροπλάνο, σωστά, πότε ξεκίνησε το αεροπλάνο, πόση ώρα ήταν στην αναμονή στο Μόναχο. Γενικώς είναι ενεργός και παίκτες που είναι ενεργοί και δείχνουν και δίνουν πράγματα μέσω social media, εμείς τους αγαπάμε. Λοιπόν, έκανε αναφορά στην μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του και φυσικά αφορά τον ΠΑΟΚ. Ευχαρίστησε τους οπαδούς για τα πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι δεν το περίμεναν ούτε οι ίδιοι τέτοια υποδοχή στο αεροδρόμιο και τέτοια μηνύματα να πέφτουν και να σκάνε βροχή στο Instagram. Έχουν πάθει λίγο ένα... Ότι τι γίνεται, γιατί τέτοια επίθεση αγάπης. Είναι και αυτός μια περίπτωση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτός μπαίνει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που λέμε, που συζητάμε. Αυτή είναι μια άλλη πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι πολύ χαρούμενος. Θα κάνω το μέγιστο που μπορώ, όπως έκανα σε κάθε ομάδα που υπερασπίστηκα. Οι οπαδοί να περιμένουν πολύ αποφασιστικότητα όλη την ώρα. Θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως την εταιρεία που ανήκει, η οποία πάντα διαχειριζόταν την καριέρα μου και με βοηθάει να λαμβάνω σημαντικές αποφάσεις. Ο Θεός να με ευλογεί στο νέο μου ταξίδι, έτσι, το πρώτο μήνυμα του Λέο Ζαμπά. Έχουμε σταυρό. Α, τέλεια. Να μας πει αυτός για τον Λέο Ζαμπά που τον είδε και από κοντά και ταξίδεψε και μαζί του. Έχεις φύγει και έχεις εσαλώσει εδώ πέρα με τα stories, να ξέρεις. Τι κάνει. Τίποτα, έλα να βγάλουμε ένα story και τέτοια. Ενώ κάθε φορά είστε κυνηγάς και ψάχνετε σε μια γωνία, κρύβεται τέλος πάντων, εδώ πέρα τώρα μας το παίζει άνετη, κατάλαβες. Εντάξει, ναι, είναι υπό τη σκιά μου. Εντάξει, είναι αυτή η προσωπικότητα. Πρέπει να καλύψω το κενό των stories, καταλαβαίνεις, που άφησες πίσω σου. Είναι και η σκιά μεγάλη. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Η φαλίτσα δεν βγαίνει. Α, δεν πήρατε ακόμη φαλίτσες. Όχι, αυτό είμαι στημένος απ' έξω και καραούλη να μου έρθει η φαλίτσα. Μόνο η δικιά σου δεν έχει βγει. Όχι, ολόκληρο. Αυτό είναι ένας λόγος άγχους. Ναι, είναι. Μετά το έπαθα μια φορά στη Λεϊσόες. Και σε τσάρτερ κιόλας, όχι σε πτήση. Τσακάλια. Μόνο που χάσαμε σε τσάρτερ. Βάλιστα. Τέλος πάντων, συζητήσατε το θέμα των πινάκων. Βεβαίως και μια αναφορά κάναμε όσο να είναι. Κάνε μας και το δικό σου σχόλιο. Κοίτα, εντάξει, είναι σαφές ότι τα... Πώς το λένε, οι υπάλληλοι της Ένωσης αποτελούν παρελθόν από τους πίνακες. Αυτοί που έχουν σχέση, κουμπαριές, ιστορίες, ήταν τα βαριά τους όπλα. Κατά 90% η δουλειά που έπρεπε να γίνει με τους πίνακες έγινε. 95%. Το ότι κρατήσαν το σύγχαμα, γιατί εγώ το όνομά του δεν το λέω,
το ότι κρατήσαν το σύχαμα ναι. στους πίνακες. Ωραία. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό. Μιλάμε για έναν ψεύτη που γράφει ψέματα σε επίσημα έγγραφα. Μιλάμε για μια κότα που δεν παίρνει μια απόφαση. Ας μου κάνει και μήνυση. Ωραία. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μου στέλνει το πρωτάθλημα. Ωραία. Αυτό το τύπο γιατί τον κράτησαν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Προφανώς χρεώσαν το στυλιάρα ότι τον κατεύθυνε λάθος και τον ποτίκι. Ότι δεν βοήθησε. Αυτό είναι σαφές. Εντάξει, ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνει και η ΚΕΔ ωραία, ότι το πρωτάθλημα είχε αλλίωση, αλλά χρεώνει αυτούς τους δύο και όχι τον ψεύτη. Δηλαδή τώρα δεν πρέπει να βγει ο ΠΑΟΚ επικοινωνιακά σταύρο μπροστά. Όταν η ΚΕΔ αποδέχεται και τελειώνει τους δύο από τους τρεις και παραδέχεται στην ουσία ότι ο ένας παρασύρθηκε από τους δύο, άρα εκτίμησαν λάθος τη φάση, αυτό άρα είχαμε αλλίωση. Αυτό δεν είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν λέει κάτι άλλο. Όχι, ενώ ότι... Καθαρίστηκε ο Αλετόπουλος, ο οποίος έκανε την αηδία με την έκθεση. Συμπληρωματική έκθεση που δεν ήξερε κανείς τίποτα, γράφοντας ψέματα και εκεί, που δεν είναι δικά του τα γράμματα καν, δεν είναι δικιά του η γραφή. Ο Αλετόπουλος αν έγραφε μία έκθεση, αν της αρέσει το καλοκαίρι, θα έγραφε 12 λέξεις και ξαφνικά εμφανίζεται να έχει νομική υπόσταση στο γραπτό του λόγο. Εντάξει, φεύγει ο Αλετόπουλος, φεύγουν Μάνταλος, Καλογερόπουλος, κουτουλού κουτουλού, που ξέραμε όλοι πάρα πολύ καλά πόσο έντονα δεμένη είναι με την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Βάτσιος. Ο Βάτσιος που έδωσε πέραντι στο Περιστέρι ενώ έπεσε ο άλλος στη Νέα Σμύρνη. Έχει και μια απόσταση. Εντάξει, ναι. Υπάρχει και μια απόσταση κανονικά. Αλλά το θέμα είναι ότι ξεκάθαρα η ΑΕΚ είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή, γιατί φάνηκε ουσιαστικά ότι είναι αδύναμη και δεν μπορεί να προστατεύσει τους δικούς της. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Περέιρα κράτησε τον Κομίνη. Εδώ υπάρχει το ερωτηματικό και ξέρεις, για μένα. Και ξέρεις... Αν το έκανε και αυτό, θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή όλων όσων αποχωρούν από τους πίνακες. Υπάρχει διάθεση όμως, έτσι, το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι υπάρχει διάθεση να φύγουν όλοι αυτοί που μας απασχόλησαν αρνητικά, ναι, εγώ σας σταύρωσα απλά. Ναι, γεγονός. Για να μην το ισοπεδώσουμε εντελώς, ναι. 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 Όχι, δεν ισοπεδώσουμε, τα δεύτερο το λέω. Ναι, ναι, ναι. Όλα γίνανε όπως πρέπει, εκτός από αυτό. Ωραία, δεν ισοπεδώνω τίποτα. Απλά αυτόν τον τύπο, εγώ το συγχαίνομαι. Γιατί είναι ψεύτης, δηλαδή προσπαθεί να με πείσει για πράγματα τα οποία βγήκε η βαλίτσα μου. Ευχαριστώ τους γονείς μου. Χειροκρότημα από κάτω, ναι. Ναι, κανονικά. Πώς το λένε. Για τον άνθρωπο αυτό να λέγαμε. Κάποιος να μου πει γιατί το... Ναι, προφανώς θεωρεί, ξέρω εγώ, η ΚΕΔ ότι 89 λεπτά σε ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, τέτοιο ήταν καλός και τον παρέσυναν οι άλλοι. Ωραία. Εγώ λέω ότι δύο φορές στη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου γράφει ψέματα σε επίσημο έγγραφο. Δεν εξετάζω την διαιτησία του. Δεν εξετάζω το ότι 7 λεπτά δεν ήξερε τι να δώσει τον ζώο. Και το πώς το διαχειρίστηκε μετά στα αποδυτήρια, γιατί δεν έδωσε το παρόν όταν κλήθηκε. Στα δικαστήρια δεν έμενε, ας πούμε, στη μούρη μας μπροστά. Ναι. Εντροπή. Και αυτόν τον άνθρωπο τον κρατήσαμε. Για τα άλλα όλα θα συμφωνήσω. Δηλαδή για να ανακεφαλαιώνουμε, για να μην δημιουργούμε και εντυπώσεις, ναι. Θεωρώ ότι ο Περέιρα 90% λειτουργήσε σωστά και το 10% είναι αυτή η επιλογή που αν μη τι άλλο χέρι εξήγησης. Πες μας γιατί. Ναι. Και είναι και κάτι στο οποίο θα πατήσουν και οι άλλοι από κάτω. Εμένα αυτό είναι που με εκνευρίζει πιο πολύ. Γιατί θα δούμε ότι θα προσπαθήσουν να σου περάσουν ότι ορίστε, ο Κομίνης δεν τιμωρήθηκε, άρα δεν έγινε κάτι. Δεν έχουν επιχειρηματολογία. Δεν υπάρχει ποντίκη σε στυλιά, αλλά εκτός. Δεν έχουν ελεγχθεί για κάπου ή κάποιο άλλο παιχνίδι. Και στην ουσία του χρεώνουν ότι παρασύρθηκε. Ναι. Άρα η εκτίμησή του ήταν λάθος. Άρα υπάρχει αλλίωση, στο κρίσιμο παιχνίδι. Ναι, να πούνε. Επικοινωνιακά βγαίνεις εσύ τι πάνω από αυτούς, δεν το συζητάμε. Τέλος πάντων. Okay. Σταυρό, είναι 23 οι διαιτητές που θα σφυρίξουν. Αν δεις έτσι, πώς θα εξελίσσεται η σεζόν, το όνομα του Κομίνη σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Εντάξει, τίποτα. Δεν θα είμαι δημοσιογράφος για μια μέρα. Αφήνεις την κάρτα αυτή σου. Είναι... Ναι, κάτσε λίγο. Δεν θα πάμε στο Κισέρε. Να, αυτά είναι τα ωραία σε ζωντανή εκπομπή, σε ταξίδι, σε προετοιμασίες. Η Europe κάνει ένα αποχή, ρε. Αγαπημένα πράγματα. Να, ψάχνοντας στο αυτοκίνητο. Σε λίγες μέρες το φαγητό, το καφέ και τέτοια. Ξέρεις, ένας Έλληνας στον Ντίσελντορφ προσπαθεί να δει πού ακριβώς μετά από 10 χρόνια προετοιμασίες. Έχει κρύο, όχι αστεία. Ναι.
Όταν λες κρύο, γιατί έφυγες και από τους 35 βαθμούς που λέει ο λόγος. Τον χάσαμε. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, παιδιά, πάει, μας έκλεισε. Τον χάσαμε. Χάθηκε κάπου. Τον χάσαμε. Μία που μας ενημέρωσε για το κρύο. Μία που έψαχνε το αυτοκίνητο για να ταξιδέψουν στο Χόρστ. Κάνουμε μία ακόμη. Δεν υιοθετούν τους χαρακτηρισμούς οι ευρισκόμενοι στο στούντιο. Μας στέλνει ο φίλος Αποστόλης ιστοσελίδες έτσι που πρόσκυνται στην ΑΕΚ και το πώς διαχειρίζονται την υπόθεση Κομίνη. Πώς παίζουν δηλαδή το γεγονός ότι ο Κομίνης είναι μέσα στους πίνακες. Είναι λογικό, το περιμένουμε έτσι. Αυτό που πες και εσύ, ότι επικοινωνιακά θα το τεντώσουν, θα το πατήσουν πάνω σε αυτό. Λοιπόν, Σταύρε, στα της αναχώρησης σήμερα είχαμε κάτι ξεχωριστό. Ξεχωριστό όχι. Λίγο κούνημα είχε το αεροπλάνο. Γενικά καλό κλίμα. Αρκετά νέα πρόσωπα, παρότι δεν γίνανε μεταγραφές, δηλαδή πριν του Χατζηδάκη και του Ζαμπά υπήρχε ο Λάμπρου, υπήρχε ο Χαρίσης, υπήρχε ο Κίτσιου. Ο Κίτσιου, ο οποίος δεν ξέρω αν ψήλωσε ή φορούσε. Ναι, ναι. Δεν σας φάνηκε πιο ψηλός ο Κίτσιου. Ισχύει, πιο ψηλός και αδύνατος, έτσι, αλλά... Ναι, σαν να μάζεψε, δεν ξέρω τι έγινε. Αν δουλεύανε με προκρούστη εκεί. Αν είναι να δουλεύουν... να πάμε έτσι καμιά βόλτα, αν δουλεύουν έτσι. Τέλος πάντων, ήρεμοι όλοι. Είχαμε και ένα περιστατικό με έναν που ήθελε τη θέση του. Γελάσαμε λίγο. Ναι. Γενικά καλό το κλίμα και είναι αυτή η μέρα, παιδιά, που είμαστε στον δρόμο μέχρι να συντονιστούμε λίγο. Mm-hmm. Ζαμπά, πώς είδες? Δηλαδή... Ζαμπά, πώς είδες? Έγινε ένα θέμα με το μάτι του λίγο. Αλλά... Για πες, για πες, γιατί έχει φαγωθεί ο Μοσχοβίτης. Έχει φαγωθεί. Τι είναι αυτό στο μάτι του και ενημερώστε μας για το μάτι του και δεν το είδατε το έχει μάτι του σήμερα. Έχει μια μολυσούλα, δεν είναι τίποτα. Α, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, άμα είναι αυτό, δεν είναι δηλαδή ότι είναι έτσι το μάτι, δείτε τη φωτογραφία, θα καταλάβετε. Μπράβο, γιατί αυτή... Και εγώ και ρώτησα. Αυτή την αγωνία είχε ο Νίκος. Αν είναι έτσι γενικώς. Ναι. Πώς λέγεται αυτή η τέτοια, Ναι, ναι, αυτό έχει. Επιπεφυγή κίτιδα. Αυτό. Μάλιστα. Ναι, είναι μια αλλεργία. Εντάξει. Είναι μια αλλεργία, δεν είναι κάτι. Είναι, δεν είναι κάτι σοβαρό, ρωτήσαμε και το γιατρό, δεν είναι κάτι. Ο οποίος έχει κολλήσει, λέει, ακούμπησε. Με τον Λέο Μάτος. Τον έχει πάρει από κοντά. Τον έχει πάρει από κοντά, μα εντάξει, τέσσερις είναι τα ζυγάνη. Μαωρίσιο, Ενρίκε. Μαωρίσιο και Ζαμπά. Ωραιότατη παρέα. Αν βάλεις και τους Ισπανούς από δίπλα, Κρέσπο, Κάνιας, μια χαρά παρέα γίνεται αυτή. Ίδια γλώσσα είναι όλοι. Άλλη συγκρασία είναι. Άλλη ναι, αλλά η γλώσσα είναι, έχει κοινά. Θα μου πεις ο Μάτος ναι, μιλάει ναι, χάλια ισπανικά, αλλά καταλαβαίνεις, όχι, μπορείς να συνεννοηθείς. Μιλάει βασιλιάρικα το Βιερίνια. Σε αυτούς κουκλάς το Βιερίνια, δεν κουκλάς τους Ισπανούς. Μάλιστα. Οι Ισπανοί μιλάνε τη γλώσσα τους. Και τώρα που είπες για Βιερίνια και Πορτογάλο, κάμπος δεν είχατε μαζί σας. Δεν είχαμε κάμπος, έμεινε το που λένε εκτός. Ήρθαν τα παιδιά μας, εντάξει. Όχι, δεν είναι. Δεν έχουμε υποδοχή, δεν γίνονται αυτά. Δεν μας αγαπάει κανείς πλέον. Δεν έχετε υποδοχή. Ναι, δεν αισθάνομαι την αγάπη του Ντίσεντο. Γι' αυτό να φύγετε να πάτε αλλού. Και τώρα πόση ώρα ταξίδι έχετε μπροστά σας? Πόσο είναι, πόσα χιλιόμετρα το φέρνω, 70? Όχι, παραπάνω είναι, ναι. Κανα δύο ωράκι σίγουρα είστε. Τι δύο ωράκι, μόνο 90 χιλιόμετρα. Εγώ το έχω κάνει με τρένο δύο ωράκι. Ήταν το αργό. Εσύ με τρένο. Με καρβουνιάρι πήγε. Τι λέτε ρε παιδιά, με καρβουνιάρι στη Γερμανία τώρα. Πώς ενίκιασε ο Ζωπαντζόγκ, πώς ενίκιασε. Οκ. Εντάξει. Μάλιστα. Τι νοικιάσαμε. Ούτε ξέρω τι νοικιάσαμε. Ωραία. Θα είναι κανένα Daihatsu. Σας αφήνουμε να βρείτε τα πατήματά σας. Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα καταρχάς, γνωρίζουμε. Ξενοδοχείο, προπόνηση το απόγευμα. Α, δεν τη γλιτώνω. Έτσι κανονικά προπόνηση από την πρώτη μέρα. 6,5 ώρα τοπική. 6,5 τοπική, 7,5 δικιά σας. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Καλή εσύ. Συνέχεια. Καλό ταξίδι. Καλή συνέχεια βασικά στο ταξίδι λοιπόν, σας. Ευχαριστούμε, Σταύρε. Λοιπόν, αυτά από τον, τον Σταύρο Κόρυδα. Έτσι, εννοείται. Καθόλου τη διάρκεια τη ημέρα. Συνδέσεις. Και μέσα στο Λίμπερο θα υπάρχουν συνδέσεις και με τον Σταύρο Κόρυδα και με τον Δημήτρη Μπατζόγλου. Λοιπόν, φτάσαμε 1,5 καλά το πήγαμε. Έχεις να πεις κάτι άλλο, τι σε βλέπω, όχι, τι θέλω να αναφέρεις στο, κάτι. Στο διάλειμμα, γρήγορα, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο που εγώ τον αγαπώ πολύ, δεν ξέρω για σένα, εγώ πολύ σίγουρα ωραία. Τον αγαπώ και Γιάννη Παρασκευαίδη θα έχουμε ωραία. Βεβαίως μετά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάρο.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Πάμε λίγο και στα άλλα αθλήματα που όπως και να το κάνουμε έχουν μεγάλη κινητικότητα. Και στο βόλεϊ υπάρχει κινητικότητα και στο χάντμπολ υπάρχει κινητικότητα. Ανακοινώσεις, χαμός. Με δύο ανακοινώσεις και βέβαια όσον αφορά το βόλεϊ, ναι μεν, το προηγούμενο και είχαμε περισσότερες ανακοινώσεις που είχαν να κάνουν με προπονητή, με μεταγραφές και μένουν για ακόμα κάποια θέματα ανοιχτά, αλλά η χθεσινή ανακοίνωση ήταν από τις πιο σημαντικές τελευταίων χρόνων, γιατί μιλάμε για την απόσταση ενός παιδιού που έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και μιλάω για τον Γιάννη τον Παντακίδη. Ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης. Πρώτα θα καλησπέρισουμε τον Γιάννη εδώ. Παρασκευαίδη, βεβαίως, για να μπει στην παρέα μας. Γιάννη, δηλαδή, φίλε μου, τι γίνεται. Την καλησπέρα μου, όλα καλά, παιδιά. Όλα καλά. Πρωτού πάμε στα του βόλεϊ, πες μας λίγο τι ανακοινώσεις είχαμε σήμερα στο χάντμπολ και τι σημαίνουν αυτές. Εντάξει, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24, έκλεισε και ανακοινώθηκε ο γιος μου, ο Σωτήρης γιος μου, ο οποίος θα αποτελέσει το δίδυμο στα πίβοτ μαζί με τον Νίκο Κοκκόνη. Ρε φίλε, γιος μου δηλαδή. Και έτσι ναι, λέγεται, δεν είναι γιος μου, ας πούμε, είναι ο γιος μου, έτσι. Είναι Έλληνας κανονικά το παλικάρι. Δεν μάλιστα, είναι, ωραία. Δηλαδή, okay. Η περιοχή του εκεί έχει αρκετούς με αυτό το επίθετο. Φτιάχνει ο ΠΑΟΚ καλό δίδυμο στα πίβοτ, ένα από τα καλύτερα δίδυμα δηλαδή στα πίβοτ του πρωτάθλημα. Και πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Παντελή Κωστακίδη από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε από τον ΠΑΟΚ τον Τζίλι που παίζει αριστερό εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον βασικό αριστερό εξτρέμ του Ολυμπιακού, τον Κωστακίδη, τον ανακοίνωσε και αυτή την ώρα προσπαθεί να πάρει και τον δεύτερο αριστερό εξτρέμ του Ολυμπιακού, τον Κεδέρη. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, υπάρχει κινητικότητα, άρα σημαίνει ότι κάτι γίνεται εν ώψη της νέας χρονιάς. Λοιπόν, να αφήσουμε όμως τα υπόλοιπα τμήματα, να επικεντρωθούμε στο δικό σου αγαπημένο που είναι το βόλεϊ και σε έναν άνθρωπο που αγαπάμε πάρα πολύ. Γιατί συνηθίζουμε να λέμε, Γιάννη, ότι κάθε ομάδα έχει τους αρχηγούς που τις αξίζουν και σίγουρα εμάς μας άξιζε ένας άνθρωπος όπως ο Γιάννης Παντακίδης, έτσι, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Όπα. Λοιπόν, έχουμε κάποιο. Το διορθώνουμε, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα κάνουμε την κουβέντα μας. Το να σε ρωτήσω πώς αισθάνεσαι είναι το κλασικό, το τετριμένο. Εμάς μας συγκλώνησε το αντίο σου, έτσι. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο ήταν για σένα να το πεις και να το γράψεις. Κοίτα, ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει στη ζωή μου. Ήταν πολύ δύσκολο να το γράψεις, πολύ δύσκολο να το πεις. Όχι μόνο επειδή φεύγω από τον ΠΑΟΚ, αλλά επειδή πρέπει να αποχωριστώ την δεύτερη μου οικογένεια αγωνιστικά, γιατί σίγουρα θα βρίσκομαι στο γήπεδο και σε όλα τα αθλήματα για να βοηθάω και εγώ με τη σειρά μου από την κερκίδα όπως σε όλη τη θέση του ΠΑΟΚ. Γιάννη, το έχεις συνειδητοποιήσει, δηλαδή έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι η καθημερινότητα όλη αυτή αλλάζει, ότι θα πρέπει να προσαρμοστείς σε κάτι καινούριο πλέον, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο στους αθλητές όταν παίρνουν αυτή την απόφαση που πήρες και εσύ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Εντάξει, δεν βοηθάει κιόλας επειδή δεν υπάρχει τώρα ούτε προετοιμασία ούτε προπονήσεις. Τώρα είναι η περίοδος είναι νεκρή. Πιστεύω θα μου φανεί πιο δύσκολο τα τέλη Αυγούστου που συνήθως εκεί πέρα ξεκινήσαμε τις προπονήσεις. Αλλά εντάξει, πρέπει κάπως να το συνηθίσω κι εγώ και πιστεύω ότι έχω 2 μήνες μπροστά μου να μπορέσω να συνηθίσω αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Γιάννη, για να μπούμε και μέσα λίγο καλύτερα στο κλίμα, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση? Ήταν για σένα το σκεφτόσουν ένα καιρό πριν, έβλεπες την κατάστασή σου? Πώς έτσι οδηγηθήκαμε σε αυτό το αντίο και από τον ΠΑΟΚ και από το άθλημα σε πρώτη φάση? Κοίτα, από την στιγμή που ήρθε ο τραυματισμός στις αρχές του Φεβρουαρίου, σίγουρα ακολούθησα με κάποιες εξετάσεις με γιατρούς. Μέρα με τη μέρα σίγουρα όλα πήγαιναν καλύτερα, μέχρι και τέλη με μέσα Απριλίου που άρχισε να υποχωρεί ο θρόμβος. Αλλά σίγουρα περιμέναμε να κάνουμε κάποιες ελεκτικές εξετάσεις για να δούμε από τι προήλθε αυτή η θρόμβωση. Και είδαμε ότι εκτός από το χτύπημα που είχα, έχω ένα κληρονομικό χάρισμα το οποίο σε κάνει να είσαι πιο υπηρεπής στις θρομβώσεις. Θρομβοφιλία λέγεται αυτό. Το οποίο το 90% των ανθρώπων το έχει, αλλά πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις για να καταλάβεις ότι το έχεις.
Και εντάξει, αυτή η εθνοφιλία είναι σε χαμηλά στάδια, αλλά είναι αρκετό για να με κάνει να με δημιουργήσει οποιαδήποτε άλλη ζημιά. Θέλω να ρωτήσω κάτι το Γιάννη Παρασκευαίδη και να του δώσω έτσι πάσα για να ρωτήσει και αυτό το Γιάννη Παντακίδη που έχουμε. Γιάννη, τι θα σου λείψει εσένα από τον Γιάννη Παντακίδη, έτσι που ήσουν κοντά και ακολουθούσες την ομάδα και σε όλα τα παιχνίδια? Εγώ, Ελένη και Νίκο, σας ακούω που ρωτάτε και ακούω και τις απαντήσεις του Γιάννη του Παντακίδη και ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι όντως πήρε αυτή την απόφαση και ότι όντως θα έρθει τώρα ο Αύγουστος και δεν θα είναι στην προετοιμασία. Γιάννη, δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάτι για να μην φύγεις, να μην σταματήσεις. Κοίτα, δυστυχώς το να μην σταματήσεις από το να παίζεις βόλ είναι αρκετά δύσκολο. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία μας και δυστυχώς με την υγεία δεν μπορείς να τα βάλεις. Mm-hmm. Άρα αγωνιστικά δυστυχώς δεν θα μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Γιάννη, βλέπω από χθες ότι και δεκάδες μηνύματα έχει πάρει ο Γιάννης και στα προφίλ του στα social media, ναι, και στα τηλέφωνα όπως έχω μάθει. Βλέπουμε δηλαδή ότι συνολικά υπάρχει μια απήχηση από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στο πρόσωπο του Γιάννη του Παντακίδη και ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί και εσύ, Ελένη, και στο ποδόσφαιρο που κάνεις το ρεπορτάζ και ο Νίκος στο μπάσκετ, ο κόσμος του ΠΑΟΚ δεν αγαπάει εύκολα πρόσωπα. Και δηλαδή, δεν ταυτίζεται εύκολα με πρόσωπα, γιατί πηγαίνουν και έρχονται, ναι. Και θέλω να μας πει ο Γιάννης για αυτή την αγάπη, αυτά τα μηνύματα που παίρνει από χθες που ανακοίνωσε την απόφασή του. Και οι ΠΑΕ και οι ΚΑΕ υποκλήθηκαν στον αρχηγό, έτσι, πέρα από τα μηνύματα στην προσωπική του σελίδα, τις φωτογραφίες, τις στιγμές που κράτησε ο καθένας, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ υποκλήθηκε, Γιάννη, έτσι. Για το οποίο δεν έχει ξαναγίνει σε κανένα τμήμα, έτσι. Ναι, δηλαδή, πολύ ποτέ σωστά. Δεν σταμάτησε αθλητής από χάτμπολ, βόλι, κάποιο άλλο τμήμα και να πάρει θέση και η ποδοσφαιρική ομάδα και η μπασκετική ομάδα. Πολύ σωστά. Εσύ πώς το εισέπραξες, Γιάννη, αυτό? Σίγουρα, εντάξει, όσο χρόνια είμαι στην ομάδα, σίγουρα έβλεπα την αγάπη από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που έγινε χθες δεν το περίμενα. Δεν περίμενα, δηλαδή, να γίνει ένας τόσος χαμός. Σίγουρα τους ευχαριστώ όλους, γιατί μαζί με αυτόν τον κόσμο περάσαμε και πολλά, δύσκολα, πολλές χαρές, πολλές στεναχώριες. Τους ευχαριστώ όλους. Εντάξει, το βασικό είναι ότι ειλικρινά δεν περίμενα ούτε από την ΚΑΕ ούτε από την ΠΑΕ τα μηνύματα, αλλά και πάλι τους ευχαριστώ και αυτούς. Και πιστεύω όλοι μαζί να συνεχίσουμε αυτό το έργο, ώστε ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται ψηλά όχι μόνο στο βόλιο και στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε και το μπάσκετ, έχουμε και το χάντμπολ. Γενικά ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται σε όλα τα τμήματα στις πρώτες θέσεις. Γιάννη, ποια στιγμή κρατάς? Γιατί εγώ, ας πούμε, είδα πάρα πολλούς που στάθηκαν στο κλάμα σου μέσα στο Ρέντι. Εσύ, μέσα από όλη αυτή την πορεία και την καριέρα σου, με τις καλές, τις κακές στιγμές, τα δάκρυα χαράς και όχι μόνο, τι είναι αυτό το οποίο κρατάς και θα θυμάσαι για πάντα? Κοίτα, είναι πάρα πάρα πολλές και όπως είπες και χαρές και λύπες. Σίγουρα αυτό που θα μου μείνει, που θα μου μείνει για πάντα μέσα, όλα θα μου μείνουν, αλλά κάποιο που θα ξεχωρίσω είναι το... όπως και το βίντεο που ανέβασα σήμερα το πρωί, το πρώτο μας πρωτάθλημα, ναι, σε ένα γήπεδο που ποτέ κανένα δεν περίμενε ότι θα γεμίσει το παλατάκι και θα πανηγυρίσουμε ένα δύο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η συγκεκριμένη στιγμή, θα μείνει πάντα στο μυαλό. Και από εκεί και πέρα, αλλά κάθε χρόνο έχω ξεχωρίσει σημαντικές στιγμές. Αλλά η βασικότερη είναι αυτή. Υπάρχουν και πολλές ιστορίες οι οποίες δεν ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό σε θέλουμε, Γιάννη, εσύ που τα ξέρεις από μέσα. Καταρχάς δεν μας έχει πει με ποιον ήταν πιο πολύ καιρό παρέα στα δωμάτια. Δεν μας έχει πει τέτοιες λεπτομέρειες. Δεν μας έχει πει για μία γιαγιά που συναντούσε πάντα ο ΠΑΟΚ στο αεροπλάνο και παίρνω ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και εσύ δεν μας έχεις πει όμως, τα ξέρεις και εσύ και δεν τα λες. Για πείτε τα τώρα που είσαι στον αέρα. Για πες μας, Παντακίδη. Κοίτα, το δωμάτιο, τον άνθρωπο που μοιραζόμουν, είχε πολλές στιγμές και τη χρονιά που έφυγα από τον ΠΑΟΚ και πήγα στη Λαμία και στην Σκίδρα όταν πρώτα ξεκίνησα, ήταν με τον Δημήτρη τον Καρά. Mm-hmm. Τον Καρά, εκτός από το συμπαίχτες, είμαστε από 16 χρονών συμπαίχτες σε εθνικές ομάδες και έχουμε περάσει πάρα πολλά οι δυο μας. Εντάξει, τώρα την ιστορία που λέω γεννιάς με τη γιαγιά είναι μια γιαγιά που από το πρώτο πρωτάθλημα, όταν πηγαίναμε στην Αθήνα και μας πήγαιναν το λεωφορείο, ήταν ένας οδηγός που είχε την ομάδα του, την κουβαλούσε συνέχεια μαζί μια κυρία, μια γιαγιά,
που από τότε που έχουν πάρει το πρωτάθλημα λέμε ότι όταν έρχεται η τελική φάση θέλουμε πάντα αυτό το συγκεκριμένο λεωφορείο με τη γιαγιά μέσα. Το γούρι σας. Και το γούρι μας και πρόπερση ειδικά που δεν, προ,